Ανήμερα του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου του 2008, λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην πλατεία Εξαρχείων. Ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος με την παρέα του κάνει βόλτα στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα. Όταν πήγαν την πρώτη φορά με το περιπολικό στην οδό Τζαβέλα, οι Κορκονέας και Σαραλιώτης πέταξαν μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Τη δεύτερη φορά πήγαν με τα πόδια. Ο Κορκονέας σκόπευσε και πυροβόλησε δύο φορές, δολοφονώντας τον 15χρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Έχουν περάσει 12 χρόνια από τη δολοφονία του 15χρονου, μία δολοφονία που συντάραξε τη χώρα. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Νεκρός αδερφός», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μάνου Τζίζεκ, βασισμένη σε ντοκουμέντα για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η ταινία κυκλοφορεί με αγγλικούς υπότιτλους για το διεθνές κοινό, με ένα ντοκουμέντο από τη ζωή του Αλέξανδρου. Όταν είσαι παιδί, μπορείς να μιλάς όπως θες, γιατί θα πούν όλοι. Δεν πειράζει, παιδί είναι. Αλλά όσο μεγαλώνεις, θα πρέπει να εμπλουτίζεις το λόγο σου. Κάποιοι λένε πως ο λόγος μας καθορίζει. Εγώ πιστεύω ότι κάθε στιγμή έχει και τον ειδικό της λόγο. Το απόσπασμα είναι από σχολική έκθεση που είχε γράψει ο Αλέξανδρος 2 μήνες πριν τη δολοφονία του, στην οποία περιγράφει τα στάδια της ζωής, μια ζωής που δεν πρόλαβε να ζήσει. Ο επαμιλώντας Κορκονέας, αφού εξέτησε 11 χρόνια στη φυλακή, αποφυλακίστηκε με το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, προκαλώντας την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ζητήσει ανέρεση αυτής της απόφασης. Κατά της απόφασης αυτής κινήθηκε εγκαίρως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Πλιώτας, κάνοντας ανέρεση και ζητώντας την εξαφάνιση αυτής της σκανδαλώδους δικαστικής κρίσης. Η ανέρεση δικάστηκε το Σεπτέμβριο του 20 και περιμένουμε μέχρι σήμερα την απόφαση. Όταν ο Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε από τη σφαίρα του δολοφόνου του, μια ολόκληρη γενιά σημαδεύτηκε για πάντα. Εκείνες οι μέρες ήταν του Αλέξη. Χρέος μας είναι να χτίσουμε την Ελλάδα της γενιάς του. Η νύχτα της 6 Δεκεμβρίου του 2008 ήταν η αρχή μιας περίοδου μεγάλης έντασης για την Αθήνα. Ένας Δεκέμβριος γεμάτος οργή, φωτιές και επεισόδια για ένα 15χρονο παιδί που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.